Ο ποινικός κώδικας έχει αλλάξει, Πρόεδρε, και άλλαξε και στα δικά σας χέρια. Το ερώτημα είναι αν καλύπτει αυτά τα περιστατικά, αν θεωρείτε, για παράδειγμα, ότι είναι ok αυτό το οποίο έχει προβλεφθεί για τέτοια περιστατικά, ή αν θεωρείτε ότι μετά και το περιστατικό στο κουκάκι πρέπει να πάμε σε μια αυστηροποίηση. Αν δηλαδή ο ποινικός κώδικας είναι εντάξει και οι εισαγγελικοί λειτουργοί δεν τον ερμήνευσαν σωστά, ή αν υπάρχουν παράθυρα τα οποία πρέπει να κλείσουν. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να κάνω αλλαγές πρόσθετες στον ποινικό κώδικα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, με ρωτάτε και οφείλω να σας την πω. Ναι, όταν πετάς ένα τσιμεντούλιθο από το δεύτερο όροφο, αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, από πρόθεση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κακούργημα. Βεβαίως είναι κακούργημα. Βεβαίως και είναι κακούργημα. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την κρίση. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Τα όρια στην εφαρμογή του ποινικού κώδικα είναι πάντα λεπτά. Δεν θα προχωρήσω αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε μια άμεση αλλαγή του ποινικού κώδικα. Θα περιμένω να δω πώς η δικαιοσύνη θα συνεχίσει να ερμηνεύει αυτόν τον ποινικό κώδικα, τον οποίο τον έχουμε ήδη αυστηροποιήσει. Δεν θέλω να πάω και στην άλλη άκρη. Mm-hmm. Διότι μετά είναι εύκολες οι δυνατότητες να δώσουμε αφορμή σε πράξεις που μπορεί να κατηγορηθούμε ότι είναι πράξεις αυταρχικές. Όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και όλοι κρίνονται. Και εμείς κρινόμαστε για το πώς τελικά αυτός ο ποινικός κώδικας εφαρμόζεται στην πράξη.